αυτές τις εικόνες ευελπιστούν να δουν στην Πάτρα τα μέλη του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής του Νομού Αχαΐας. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Άλλη Άποψη με τον Νίκο Γιαπρακά, ο Πρόεδρος και Ανάσπυρος Τεργίου, τέλη Αυγούστου αναμένεται να γίνει το πρώτο φεστιβάλ μπύρα στην Πάτρα. Θα δει κάτι το οποίο είναι σαν το Οκτώβερφεστ για όσους έχουν πάει στη Γερμανία, το οποίο όμως θα έχει χρώμα ελληνικό, θα έχει το φως και το λίγο το δικό μας, θα είναι δίπλα στη θάλασσα. Η επιλογή της τοποθεσίας ή των περιοχών θα γίνει με γνώμονα την προβασιμότητα των κατοίκων της πόλης καταρχάς και μετά από την ευκολία που θα έχουν κάποιοι που θα έρθουν από ξένες πόλεις να έχουν πάρκινγκ, να έχουν γενικά συγκοινωνία και να υπάρχουν κάποιες υποδομές ούτως ώστε να περάσουν καλά και να ξανάρθουν και να ξανάρχονται. Στόχος του Σκιανά είναι να συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και αυτό, όπως εξηγεί ο κύριος Τεργίου στον Νίκο Γιαπρακά, μπορεί να γίνει μόνο με τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε στο καλεντάρι της πόλης 54 εβδομάδες, 52 αν δεν απατώμε πόσο έχει ο χρόνος, να το γεμίσουμε με εκδηλώσεις. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Βοηθούμε και από τους φορείς του Δήμου, την Περιφέρεια και το Επιμελητήριο να γεμίσουμε με τέτοιες εκδηλώσεις τριήμερες, τετραήμερες στο καλεντάρι της πόλης, ούτως ώστε να έρθει κόσμος. Φανταστείτε να έχουμε στην Πάτρα 15 καρναβάλια ή 15 πικ ή 15 IQ ή 15 Oktoberfest. Έτσι. Να έρθει κόσμος στην πόλη. Τώρα ανοίξαν οι δρόμοι, είναι Μητρόπολη της περιοχής η Πάτρα, έρχονται από την Ανατολοκανανία, από την Αθήνα ή από την Κόρυθο έρχονται πολύ εύκολα. Κάποια στιγμή θα γίνει και ο δρόμος η Πατρών Πύργου. Περισσότερα για τα σχέδια του Σκιανά και τις πρωτοβουλίες που παίρνει μετά τη δημιουργία τμήματος τουρισμού στον Σύλλογο στην εκπομπή «Η Άλλη Άποψη» αυτή την Τρίτη στις 11 το βράδυ μόνο στο Ιόνιαν.